Νομίζω μπορούμε να περάσουμε στον κύριο Τάκη Ζαμάνη, να συνδεθούμε με τα γραφεία της ΜΠΕΤΑ Χρηματιστηριακή. Ο κύριος Ζαμάνης είναι επικεφαλής τμήματος συναλλαγών της ΜΠΕΤΑ Χρηματιστηριακή. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε το σχολείο του για την σημερινή άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο, που οφείλεται την ώρα μάλιστα που είχαμε και την έκθεση της Goldman Sachs, η οποία έκθεση, πέραν του γεγονότος ότι βλέπει θετική την έκδοση ομολόγων των ελληνικών τραπεζών, δεν την βλέπει ικανή να αποσυμπιέσει τις τιμές των μετοχών, όπως αναφέρει. Και πέραν αυτού, είδαμε ότι μειώνει σε γενικές γραμμές τις τιμές στόχου των ελληνικών τραπεζών. Τα είδαμε προηγουμένως και στην έκθεση την οποία έχουμε εξασφαλίσει. Μειώνει λοιπόν τις τιμές στόχου και πέραν της Alpha Bank που δίνει σύσταση αγοράς στις άλλες τράπεζες, τη Eurobank, την Πειραιώς και την Εθνική, η σύσταση που δίνει είναι ουδέτερη. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι τραπεζικές μετοχές σήμερα ενισχύονται αρκετά. Δηλαδή, η Eurobank βρίσκεται αυτή την ώρα στο συν 3,66%, η Πειραιώς ενισχύεται κατά 3,9%, η Εθνική Τράπεζα στο συν 3,35%. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε και την Αλφα να ενισχύεται κατά 1,83%. Να δούμε τους λόγους λοιπόν. Ας πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάκη Ζαμάνη. Κύριε Ζαμάνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση σημερινή, κύριε Ζαμάνη. Θέλετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πού οφείλεται η άνοδος αυτή? Οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις ενδεχομένως το πάνε καλά, γιατί αυτό ακούγεται? Οφείλεται σε κάτι άλλο? Σας ακούμε. Να σας πω, όλα όσα λέτε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Είναι γεγονός ότι έχουμε μια καλύτερη κατάσταση σήμερα, έτσι όπως απεικονίζεται το χρηματιστήριο τουλάχιστον. Είμαστε μια ώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε περίπου 7 εκατομμύρια συναλλαγές. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δείχνει λίγο πιο πολύ το ενδιαφέρον, δηλαδή ενώ είμαστε συνήθως 3 με 3,5 εκατομμύρια την ώρα, τώρα είμαστε περίπου στα διπλάσια ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι λίγο καλύτερη κατάσταση και απεικονίζεται με τον τρόπο αυτό. Οι τράπεζες, όπως το λέτε, είναι 3,7% αντί για 1,2% που είναι ο δείκτης, και η διαφορά φαίνεται όντως πολύ περισσότερο. Δηλαδή η πιο μικρή άνοδος σε τράπεζα είναι της Αλφα με 3% και οι άλλες είναι τώρα σχεδόν στο 5%. Αλλά γενικά το κλίμα, θα έλεγα ότι παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ ανησυχή γενικά ο επενδυτής, ποια θα είναι συνέχεια, τι ακριβώς θα γίνει. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η Goldman, ναι, έχει δώσει αυτή την άποψή της, δείχνει τις ανησυχίες της. Δηλαδή βλέπετε ότι οι ανησυχίες αυτή τη στιγμή ανησυχούν για το τι ακριβώς θα γίνει αν τυχόν προχωρήσουν, αν τυχόν προχωρήσουν τα stress test, τι ακριβώς θα γίνει, αν θα έχουμε AQR ή πώς θα γίνει με τους παλιούς μετόχους, ποια θα είναι το ύψος, και εάν τυχόν χρειαστεί να γίνει κρατική διάσωση στις τράπεζες, εάν φτάσουμε. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική, έτσι όπως διαβάζω από το Euro Today, οι προοπτικές μιας ακόμα ανακεφαλοποίησης σε συνδυασμό με ένα ασαφές μονοπάτι προς την επίλυση των NPEs αυξάνουν τους κινδύνους κρατικής διάσωσης. Βλέπετε ότι εδώ έχει τις ανησυχίες γενικώς, ναι. Και παρόλα αυτά, από την άλλη μεριά, έχουμε δει τις τράπεζες να έχουν ξεκινήσει από ένα πολύ πιο ψηλό νούμερο που ήταν πριν. Έφτασαν στις 759 μονάδες που είναι ο δείκτης τους τώρα, και λέμε, έχουν περάσει όλα αυτά τα νέα μέσα, έχουν προεξοφλήσει ακόμα και τα αρνητικά. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται, γιατί εγώ θα συμφωνήσω και με την έκφραση της Goldman που λέει, είναι ασαφές το μονοπάτι. Δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς που έχουμε μπροστά μας, δεν ξέρουμε τα πραγματικά νούμερα. Ποια είναι η κατάσταση που έχουμε γενικά με τις τράπεζες, τι ακριβώς είναι τα NPEs ή τα NPLs που θέλουμε πραγματικά να σβήσουν. Φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή υπάρχει μια κατεύθυνση που ίσως χρειαστεί το 2018 και 2019 να έχουμε μεγαλύτερη επιτάχυνση στους ρυθμούς που θα φύγουν ή που θα σβήσουν τα NPEs ή τα NPLs μέσα από τις τράπεζες. Και όλο αυτό το πράγμα γενικά είναι ασαφές. Γι' αυτό το λόγο και βλέπετε ότι υπάρχει ανησυχία. Αλλιώς θα έπρεπε να είχαμε καλύτερη κίνηση στις τράπεζες και τα πράγματα θα ήταν σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση για το γενικό δίκτυο.
Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως τις τραπεζικές μετοχές πολύ ευαίσθητες σε τέτοιου είδους ειδήσεις, παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι σήμερα η έκθεση της Goldman Sachs, η οποία μιλάει για ένα σαφές μονοπάτι και διερωτάται για το τι θα γίνει και τόσο σε επίπεδο διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όσο και αναφορικά με τους επιπλέον ελέγχους AQR, παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι τράπεζες ενισχύονται. Μένουν ανεπηρέαστες, ας πούμε, σε αυτό το αρνητικό σχόλιο που έχει αρκετά βαρύνουσα σημασία, μιας και προέρχεται από την Goldman Sachs. Είναι σαν να βλέπουμε σήμερα μια συντονισμένη στήριξη στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τράπεζες, μεταξύ άλλων μετοχών. Κοιτάξτε, ναι, να σας πω, έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση έτσι ακριβώς όπως είναι εδώ, ιδιαίτερα στις τράπεζες, νομίζω ότι το ξύλο εντός εισαγωγικών είναι αρκετό και με την όλη υπόθεση έτσι όπως έχει βγει εδώ, πιθανότατα εδώ οι τράπεζες γιορτάζουν ή πανηγυρίζουν κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε σήμερα. Μια εξέλιξη που δεν είναι καινούργια. Τις τελευταίες ημέρες την έχουμε δει με τα ομόλογα, τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν βγάλει οι τράπεζες και τελικά όλες έχουν πάρει αυτό το ποσό. Είναι ένα νούμερο που είναι αρκετά έτσι σημαντικό για αρχή και φαίνεται ότι το βρίσκουν πάρα πολύ εύκολο. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν βλέπουμε, όπως είδαμε στην Eurobank χθες, 85% απορροφήθηκε από ξένους επενδυτές. Κάτι το οποίο δείχνει πραγματικά μια στήριξη και ότι εκεί η ανησυχία είναι μικρότερη στην φάση που βρισκόμαστε τώρα. Άρα έχω την εντύπωση λοιπόν ότι έτσι ακριβώς, έτσι όπως είμαστε στη φάση αυτή, νομίζω ότι τα πράγματα είναι κάπως πιο, θα έλεγα, εντάξει, δείχνουν μια καλύτερη θέση από εχθές, αλλά τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε αν πραγματικά κάποιος θα μπορούσε να βγει αγοραστής εδώ και να συνεχίσει αυτό για τις επόμενες συνεχώς ημέρες. Θα υπάρχει πάντα ανησυχία. Και δεν ξέρουμε αν κάποιος αγοράζει σήμερα τράπεζες και αν κάνουν μια κίνηση 5, 6, 7% μετά θα θελήσει να φύγει για να μπορέσει να αποκομίσει τα κέρδη του. Είναι και αυτά. Είναι και αυτά τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Οπότε κρατάμε το γεγονός ότι υπάρχει ιδιαίτερα θετικό κλίμα, κρατάμε και το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις θα πηγαίνουν αρκετά καλά με βάση το ρεπορτάζ. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τους επικεφαλείς των θεσμών στην Αθήνα. Λύνονται σταδιακά οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν. Περιμένουμε σήμερα και την τυπική απόφαση για την εκταμείευση της υποδόσης των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω τα νέα σήμερα είναι θετικά και μπορούν και αυτά από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην αγορά. Συμφωνώ σε αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι έτσι ακριβώς όπως το λέτε και παρακολουθώντας πριν κάποιον ο οποίος παρακολουθεί την τεχνική ανάλυση στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε, ίσως είναι και ένα σημείο που η αγορά θα είναι καλό να κλείσει πάνω από αυτό το σημείο του 200 που είναι περίπου μία μονάδα 746, νομίζω 747. Εάν τυχόν λοιπόν επιβεβαιωθεί αυτό, ίσως τα πράγματα διατηρηθούν και τις επόμενες μέρες να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί τελικά, θα επιβεβαιώσει την άνοδο αυτή ή όχι. Ναι, πάντως υπάρχει αβεβαιότητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια είναι αυτό. Το χρηματιστήριο μας είναι πάρα πολύ ρηχό. Είμαστε σε πολύ χαμηλό νούμερο ποσοστία του GDP. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 30-32%. Είναι πραγματικά πολύ χαμηλό. Και όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 78 σήμερα. Λοιπόν, δεν υπάρχει στήριξη, ανησυχία πολύ μεγάλη. Οι επενδυτές του εξωτερικού είναι αρκετά δύσπιστοι για το τι ακριβώς θα γίνει. Ναι, υπάρχουν προοπτικές μπροστά μας. Ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν, αλλά νομίζω η συντομότερη απάντηση που θα έχουμε από αυτά όλα είναι μέσα στο 18. Οπότε νομίζω είναι νωρίς ακόμα για να αρχίσουμε να προεξοφλούμε κάτι τέτοιο. Μακάρι να είναι τα πράγματα πολύ πιο ευδιάκριτα σε άλλα μάτια και να το δει αυτή η αγορά και να προχωρήσει. Αλλά προς το παρόν θα ήμουν πιο συντηρητικά τοποθετημένος. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ τώρα και μία νέα είδηση, η οποία αναφέρει ότι ο S&P αναβάθμισε το outlook του Ελλάκτορα, κάτι που επίσης είναι θετικό για μια δικτοπαρή μετοχή του ελληνικού χρηματιστηρίου. Καταγράφει σημαντικά κέρδη και ο Ελλάκτορας. Τέλος πάντων, είναι καλό που έχουμε αυτή την θετική ανάσα μέσα στην απραγία των προηγούμενων ημερών, να δούμε κατά πόσο θα είναι διατηρήσιμη και επίσης να δούμε αυτό που μας είπατε κι εσείς με τεχνικούς όρους, ότι αν θα καταφέρουμε να πιάσουμε τις 746 μονάδες και αν αυτό θα είναι μια βάση για μια μετέπειτα άνοδο του γενικού δείκτη. Αναμένουμε. Να σας πω, έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά
Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι. Δεν έχουμε μπροστά μας ειδήσεις οι οποίες πραγματικά να μας κάνουν έστω και την προσδοκία αυτή που το χρηματιστήριο αυτό ψάχνει να βρει, να μπορέσει να κοιτάξει κάτι. Σήμερα χαιρόμαστε που δεν έχουμε αυτή τη συνεχή πτώση και πολύ λίγο συνέχεια αυτό το πράγμα που έχουμε μείωση των τιμών μας και ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ο τραπεζικός δείκτης ήταν αυτός που αιμορραγούσε τις τελευταίες μέρες. Τώρα που έχει ορθοποδήσει λίγο, θα δούμε, θα το επιβεβαιώσει αυτό. Είναι οι τιμές αυτές τέτοιες οι οποίες να κρατήσουν τις τιμές, ναι, και να πούνε ότι έχουν τα νέα όλα μέσα. Θα δούμε, περιμένουμε. Έχετε δίκιο, γιατί τουλάχιστον ο τραπεζικός κλάδος τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και έχει προς επίλυση είναι μπροστά. Και δεν είναι μικρά, θέλουν μεγάλη προσπάθεια για να επιληθούν και πολύ χρόνο. Λοιπόν, κύριε Ζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή μεσημέρι.